Ναι, υπήρξε μια καταγγελία την περασμένη εβδομάδα. Λήφθηκε η κατάθεση από την παραπονούμενη τέλος της περασμένης εβδομάδας, συγκεκριμένα το Σάββατο. Mm-hmm. Και μετά από την αξιολόγηση της κατάθεσης αυτής, προχωρήσαμε στη σύλληψη στη βάση δικαστικού εντάλματος ενός προσώπου, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκεται υποκράτηση και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Μάλιστα. Το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε και στο παρελθόν παρόμοιας φύσεως αδικήματα. Δεν ξέρω αν υπήρχε και καταδίκη. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια δεδομένα όσον mm-hmm. αφορά το πρόσωπο το συγκεκριμένο, αλλά αντιλαμβάνεστε, είμαστε στο στάδιο της διερεύνησης. Αφορά διερεύνηση υπόθεσης σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου προσώπου. Οτιδήποτε αναφερθεί στο πάνω στάδιο και φωτογραφίζει οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε θήτη είτε θύμα, αντιλαμβάνεστε ότι παραβιάζουμε νομοθεσίες. Οπότε θα είναι καλύτερο να αφήσουμε μέσα εδώ. Η υπόθεση διερευνάται από έμπειρους ανακριτές που διερευνούν τέτοιες φύσεως υποθέσεις. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εντάξει. Το σέβομαι απόλυτα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Ανδρέου, καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.